Γεια σας, είμαι ο Παντελής, είναι το κανάλι Παντελής CY και σήμερα έχουμε ένα ακόμη βίντεο για το FC25, το νέο παιχνίδι που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα εκεί όπου η μοναδική κυπριακή ομάδα είναι το ΑΠΟΕΛ και σήμερα έχουμε όλα τα στατιστικά, τα ratings και τα stats που έχουν οι ποδοσφαιριστές στην Ultimate Team, όσοι βρίσκονται στην Ultimate Team από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Οπότε αυτή είναι μια σειρά βίντεο που θα κάνω σήμερα, θα κάνω και για τις ελληνικές ομάδες και για τους Κύπρους ποδοσφαιριστές και για τους Έλληνες, να δούμε τα rating τους και τι θα έχουν τα στατιστικά τους σε αυτό το παιχνίδι το καινούριο, το FC25. Οπότε εδώ βλέπουμε τους top rated παίχτες, Kylian Mbappé, Rondri, Aitana Bonmati, Haaland, όλοι τους 91 και μετά ακολουθούν Bellingham 90 και άλλοι. Δεν έχω δει τίποτα από ratings όσο αφορά Κύπριους, Έλληνες και αυτά, γιατί πριν λίγο βγήκαν. Τους top τους έχω ξαναδεί και πάμε να δούμε τι το ΑΠΟΕΛ. Να ξεκινήσουμε από το ΑΠΟΕΛ και την Κυπριακή ομάδα, η μοναδική που είναι στο παιχνίδι. Αν θέλετε, έχω κάποια βίντεο με κυπριακές ομάδες και τις μεταγραφές. Μπορείτε να τα δείτε αυτά με παιχνίδια που έπαιξα στην Ultimate Team. Τώρα πλέον με το παιχνίδι να αλλάζει, δεν θα έχουμε τους παίχτες που ήρθαν τώρα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Οπότε, αν θέλετε να τα δείτε αυτά, και σιγά σιγά θα κάνουμε και άλλα για Κυπριακό Πρωτάθλημα με παίχτες που αγωνίστηκαν στο παρελθόν. Όμως, να μην τα πολυλογώ, ήδη τα είπα πολλά. Να πάμε να δούμε τα ratings των παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πάμε εδώ στα leaks. Και βλέπουμε Premier League, Most Search Women's Football, Men's Football πρέπει να είναι στο EuroPadder, Liga Cyprus, ναι, και από LFC. Apply Filters, να δούμε τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, αρκετά καλά ratings εδώ με μια πρώτη ματιά. Ήταν και οι πρωταθλητές της χώρας, οπότε όποιοι πάρουν το πρωτάθλημα παίρνουν καλά ratings συνήθως. Λοιπόν, 73 rating, έχουμε 4 ποδοσφαιριστές. Να αρχίσουμε εδώ από τον Μπέλετς. Ο Βιτ Μπέλετς εδώ, 73 rating. Δεν θυμάμαι πόσα είχε στο προηγούμενο παιχνίδι, αν ήταν κάπου εδώ περίπου. Όμως είναι μια top κάρτα για silver. 73 rating και τερματοφύλακας πολύ καλός για το ΑΠΟΕΛ. Από τη Σλοβενία και βλέπουμε ότι είναι 73 rating. Πάμε στον επόμενο ποδοσφαιριστή. Εδώ για κάποιο λόγο μας τα έχει μπερδέψει λίγο. Όχι, δεν έψαξα το βάλει ακριβώς. Έψαξα για το ΑΠΟΕΛ. Να το ξαναψάξουμε. ΑΠΟΕΛ. Και ακόμη μας δείχνει μόνο το βάλει. Δεν ξέρω τι έκανα εδώ. Ας το ξαναψάξουμε από την αρχή. Λοιπόν, ακόμη έχουμε το βάλει εδώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Ένα refresh. Θα κάνει τη δουλειά. Και να πάμε να ψάξουμε ξανά το πρωτάθλημα της Κύπρου. Men's Football, EuroPadder και Liga Cyprus από L. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να βλέπω έναν ποδοσφαιριστή πιο εύκολα και να τους αλλάζω. Λοιπόν, μετά ακόμη ένας 73 rating, χωρίς πολύ pace, όμως πολύ καλό shooting και dribbling, ακόμη και physical 64. 73 rating συνολικά για τον Youssef El Arabi από τον Ολυμπιακό, πλέον στο ΑΠΟΕΛ και μια πολύ καλή κάρτα για την ομάδα των πρωταθλητών πλέον. Και πάμε ξανά πίσω να δούμε τη συνέχεια. Και πάλι μας εμφανίζει μόνο το βάλει εδώ. Να πατήσω πάνω στο team και εδώ είναι ένας τρόπος να τους βλέπουμε πιο γρήγορα. Max Meyer επίσης 73, νομίζω έπαιζε από το 74 που ήταν πέρσι. Μια overall κάρτα για το κέντρο, χωρίς πολύ pace όμως ούτε physical, αλλά είναι πολύ καλό passing και dribbling για μια silver κάρτα. Οπότε και αυτός 73 rating για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ κάποια στατιστικά του πιο αναλυτικά. Νομίζω αυτά τα στατιστικά είναι που μας δείχνουν τι έγινε σε σχέση με πέρσι. Βλέπουμε πλην 3 finishing, συν 1 στα penalties, πλην 1 crossing, αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε κι εσείς. Και να συνεχίσουμε να δω αν μπορώ να πατήσω εδώ στο ΑΠΟΕΛ, όχι. Πάμε πίσω ξανά. Και τώρα μας έβγαλε στο ΑΠΟΕΛ όντως. Και ακόμη ένας 73άρης που πήρε upgrade από πέρσι. Είναι ο Μαρκίνιος, 85 pace, πολύ καλό. 68 shooting, 66 physical, 64 dribbling, 26 defending και 56 physical. Βλέπουμε εδώ 3 stack weak foot και έχει 4 skill moves, πολύ καλό για μια silver κάρτα όπως είναι ο Μαρκίνιος, που μπορεί να βοηθήσει έτσι αν χρησιμοποιείτε το ΑΠΟΕΛ σε φιλικά με τους φίλους σας. Οπότε 4 παίκτες έχουν 73 rating για το ΑΠΟΕΛ. Ακολουθεί ο Λάσατ Βάλι, του οποίου ο οποίος νομίζω πήρε upgrade λογικά και μετά τη συμμετοχή του στο Euro,
2024, defending 71, physical 78, αυτά είναι τα top στατιστικά του, 71 rating overall, 54 pace. Για αμυντικός νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ΑΠΟΕΛ ο Γεωργιανός. Και προχωράμε με τον DMRC εν τον καλά, επίσης 70 rating και επίσης 81 pace, οπότε ήδη έχουμε δύο extreme πολύ γρήγορους για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ όσο αφορά τις silver κάρτες. 59 shooting, 64 physical, 74 dribbling, 28 defending και 42 physical. Και πάμε πίσω να δούμε τον Σέρχιο Τεχέρα, εδώ ένας πρώην παίχτης της ανόρθωσης, μια overall κάρτα. Υπήρχε στο παιχνίδι και πιο παγιά πριν έρθει στην ανόρθωση, σχεδόν κάθε χρόνο νομίζω από το FIFA 10 είχε κάρτα. Οπότε επιστρέφει και αυτός με physicality 76, πολύ καλό για το χώρο του κέντρου. Dribbling 69, επίσης καλό passing 69, shooting 65. Όπως είπα μια overall κάρτα, ώρα είναι πάνω από 60 και το physical πάνω από 70. Οπότε 70 rating και τον έχει εδώ CDM. Ενώ νομίζω περισσότερο αγωνίζεται ως οχτάρι. Εδώ ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποχωρήσει, ο Ελφαρτούμ Μπεν, λογικά δεν θα υπάρχει στο παιχνίδι όταν κυκλοφορήσει. Με 69 rating δεν χρειάζεται να πω περισσότερα νομίζω, αφού από τη στιγμή που έχει φύγει από την ομάδα. Γιώργη Κωνσταντίνοφ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που βοήθησε πέρσι το ΑΠΟΕΛ να πάρει και το πρωτάθλημα. Εδώ έχει συνολικά 69 rating, 64 physical, 72, όχι συγγνώμη, 64 pace, 72 physical, αυτά είναι τα top στατιστικά του και 68 defending. Μια πολύ καλή κάρτα και αυτή. Ακόμη ο Βουλγαρός και Kingsley Sarfo, και αυτός μια overall κάρτα, 75 pace, 58 shooting και 52 physical, αυτά είναι τα πιο χαμηλά, 63 passing, 78 dribbling, πολύ καλό και αυτό για silver κάρτα, και defending 47. Νομίζω είναι καλύτερος ως εδώ όπως τον έχουν CAM, central attacking midfielder, δηλαδή επιτελικός μέσος με αυτά τα στατιστικά, παρά CM, δηλαδή ως οχτάρι κάπου εκεί που είναι και η κανονική του θέση στο ΑΠΟΕΛ. Και συνεχίζουμε με Ματέο Σούσιτς, 69 rating και αυτός. Δεν θυμάμαι αν και αυτός έχει παίζει, αν βγήκε πάνω. 71 pace, μια καλή κάρτα για right back. Έχει και το pace του, έχει και το physical του και τον dribbling και defending που χρειάζεται. 3 weak foot, 2 skill moves. Και προχωράμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Από ό,τι είδα μετά ακολουθούσε ο Isam Chebak με 68 rating. Επίσης ένας δεξής back που μπορεί να αγωνιστεί και αριστερά. Εδώ δεν μπορούμε να δούμε τις εναλλακτικές τους θέσεις. Δεν πρόσεξα σε κάποιον άλλο να έχει εναλλακτή μέχρι τώρα, αν μπορούσαμε να τη ζούμε. Μια overall κάρτα και αυτή για right back. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιόταν στο CM αυτή η κάρτα, αν έχετε τη δυνατότητα, αλλά δεν νομίζω να μπορείς να το κάνεις αυτό. 68 physical, 67 defending, 66 dribbling και 67 pace είναι τα top του στατιστικά. Και προχωράμε με τον Τάσο Δόνη, και αυτός 68 rating, 79 pace, αρκετά καλό, και 69 shooting και 69 dribbling. Πολύ χαμηλό defending όμως, που να το χρησιμοποιήσεις για την άμυνα. Εδώ είναι alternate positions, τώρα το είδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως right midfielder, δηλαδή ως δεξής, μέσος δεξί extreme, αλλά λίγο πιο πίσω. Και μετά τον Αναστάσιο Δόνη έχουμε τον Ράτοσαφ Πέτροβιτς, επίσης 68 rating ο Σέρβος, 35 pace, πολύ αργός όμως, πολύ καλό physical, 76 και 68 defending. Τα υπόλοιπα του στατικά είναι στο 50 κάτι, μπορεί να παίξει και ο center back όπως βλέπουμε εδώ. Και πάμε πιο πίσω, center back βασικά χρησιμοποιείται στο ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα περισσότερο. Και μετά έχουμε τον Μάριους Κόρπου, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί έτσι να είναι ελπιδοφόρα η αποκτήσή του. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία, 68 pace, 59 shooting, 64 passing, 69 dribbling, 52 defending και physical 62. Και αυτός μια πολύ καλή κάρτα για επιτελικός μέσος. Εδώ όπως βλέπω μπορεί να παίξει και κόφτης. Δεν ξέρω πώς από επιτελικός μέσος η alternate του position είναι κόφτης, παρά να υπάρχει κάτι σαν οχτάρι, ας το πούμε CM. Οπότε αυτό είναι στο 67 rating, όπως και ο Στεφαν Τράτζιτς, ακόμη ένα setter for εδώ, 65 pace, 66 shooting, 56 passing, 63 dribbling, 27 defending και 70 physical. Και αυτός μια ok καρτά για silver όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ. Και προχωράμε με τον Τσάβι Κιντιγιά, ένας αριστερός back, 70 pace, 53 shooting, 62 passing, 66 dribbling, 64 defending και 64 physical για τον Τσάβι Κιντιγιά.
μπορούμε να δούμε εδώ ότι μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, ως left midfielder. Και πάμε παρακάτω, όπου έχουμε τον Ανδρέα Χρυσοδούλου, τον τερματοφύλακα των Κύπριων, νομίζω πρώτος Κύπριος που βλέπουμε. 70 diving, 66 rating είναι αρκετά καλό για Κύπριο τερματοφύλακα και βάσει των συμμετοχών που έχει. Γιατί δεν έχει παίξει τόσο πολύ στο Αποέλ, οπότε μπορούσε να είναι ακόμη και μια bronze κάρτα. Βλέπουμε εδώ, goalkeeping είναι στο 70, 65 handling, 63 kicking, 68 reflexes, 45 speed και 67 positioning. Μια ok κάρτα όπως είπα για Κύπριος. Πάμε τώρα να δούμε παρακάτω τι έχουμε. Έχουμε τον Γιάννη Σατσά, ακόμη ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή, μέσο και αυτός πολύ καλό rating αν αναλογιστούμε το χρόνο που παίρνει. 74 pace και 65 physical, 66 dribbling. Αυτά είναι τα στατιστικά που βλέπω εγώ όσον αφορά τους μέσους CM. 58 shooting, 59 passing και 60 defending επίσης. Μπορεί να αγωνιστεί και ως κόφτης CDM όπως βλέπουμε εδώ. Πάμε πιο πίσω να δούμε ξανά ποιους έχουμε αφήσει side μέχρι. 65 rating, νομίζω και πάλι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά αφού έχει αποχωρήσει και αυτός την ομάδα, αλλά τον έχουν εδώ. Λοιπόν, Gabriel Pereira, δεν ξέρω ποιος είναι να σας πω την αλήθεια, έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή το Αποέλ. Gabriel Pereira. Λοιπόν, τώρα πιάστηκα διάβαστος εδώ για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν όντως είναι κάποιο λάθος του παιχνιδιού ή αν όντως υπάρχει Gabriel Pereira στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά μια ok κάρτα και αυτή. Ο Χριστοδούλου εντάξει είναι πιο πάνω. Δεν θα πω περισσότερα, μπας και είναι κάποιο λάθος. Μετά πάμε στον Gabriel Maioli, που ούτε και αυτός γράφτη γίνονται προσπαθείς να το έχει ιδανικό. 71 pace, μια bronze κάρτα, η πρώτη bronze κάρτα που βλέπουμε. Και είναι αυτά τα στατιστικά του. Όχι πολλά πολλά για μια bronze κάρτα που επίσης δεν θα αγωνίζεται στο Αποέλ φέτος στην πραγματικότητα. Και πάμε στον Πάρη Πολυκάρπου, 63 rating, ο Κύπριος αμυντικός μέσος, μπορεί να αγωνιστεί και ως center back όπως βλέπουμε εδώ, 63 pace, πολύ καλό για bronze κάρτα και αμυντικό γενή ποδοσφαιριστή, 63 defending και 64 physical. Οπότε είναι πολύ καλό, όπως είπα, για παίχτη που αγωνίζεται εδώ, σε αυτές τις θέσεις. Πάμε να δούμε πόσοι μας έχουν απομείνει. Λοιπόν, μας έχουν μείνει 1, 2, 3, 4, 5 ποδοσφαιριστές και πάμε στο Vitor Mer. Ένας αριστερός back επίσης, Βραζιλιάνος που αποκτήθηκε από το Αποέλ, 72 pace, ok pace, 54 defending, 58 physical, 59 passing, dribbling 64 και 33 shooting. 3 weak foot, 2 skill moves. Εδώ βλέπουμε τον Βραζιλιάνο, δεν τον έχουμε δει ακόμη αν δεν κάνω λάθος στα γήπεδα να αγωνίζεται. Πάμε στον Αλκασίμ Μπα από τον Ολυμπιακό Β, πλέον στο Αποέλ. 86 pace, πολύ καλό το pace του. Για μια bronze κάρτα ειδικά, 66 physical, 56 shooting, αυτά είναι τα κύρια που πρέπει να δούμε όσον αφορά τη θέση του center forward. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερό extreme, όπως βλέπουμε εδώ. Οπότε με το 86 του pace μπορεί να βοηθήσει, έτσι σε φιλικά που παίζετε με τους φίλους σας να το βάλετε μέσα. Και προχωράμε με το Cipriano και πάλι 62 rating, ο Βραζιλιάνος αμυντικός, 59 pace, 72 physical, πολύ καλό και 60 defending. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει άλλο alternate position, παίζει μόνο center back και πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Είναι δύο που μας έχουν απομείνει, ο Απια που είναι 57 rating, 72 pace όμως, 50 shooting, 50 passing, 62 dribbling, 25 defending και 47 physical. Μπορούμε να δούμε εδώ ότι αν μπορεί να αγωνιστεί και λίγο πιο πίσω ως extreme, ως right midfielder. Και πάμε στην τελευταία κάρτα για το Αποέλ, που είναι ο Παναγιώτης Κατιρτζής, ένας Κύπριος για το τέλος, 56 rating, μια overall κάρτα bronze, 63 pace, 41 shooting, 54 passing, 60 dribbling, 47 defending και 55 physical. Οπότε κλείνουμε με Κύπριο, CM, δεν μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη θέση στο παιχνίδι όπως βλέπουμε εδώ. Και αυτές είναι οι κάρτες που θα υπάρχουν στο παιχνίδι για το Αποέλ στην Ultimate Team. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στο kickoff, οι νέες μεταγραφές για παράδειγμα μπορεί να προσθεθούν και στο Ultimate Team, αλλά υπάρχουν παίχτες που θα μπουν μόνο στο kickoff. Οπότε πείτε μου τη γνώμη σας, τι πιστεύετε για τους παίχτες που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα το Αποέλ και αν τα rating τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο παιχνίδι. Θα σας δω σύντομα για ελληνικές ομάδες και για Κύπριους ποδοσφαιριστές. Γεια σας.